Ρώμη του 2016 Οκτώβριος και βρίσκομαι στο μαυσολείο, στο κενοτάφιο της Αγίας Κωνσταντίας και της Ελένης, των θυγατέρων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η Σάντα Κωνσταντσα, αρχές 4ου αιώνα, είναι το μαυσολείο της Κωνσταντίας και της Ελένης, των θυγατέρων του Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Το θαυμάσιο κυκλικό κτίσμα, το οποίο βλέπουμε μπροστά μας με τις όμορφες κολόνες και τα κιονόκρανα, προερχόμενο από την αυτοκρατορική ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, χρησιμοποιεί μία μέθοδο που θα γενικευθεί κατά την Βυζαντινή εποχή. Μετατράπηκε σε βαπτιστήριο και έπειτα σε εκκλησία τον 13ο αιώνα, καθώς βλέπουμε το θόλο του μαυσολείου. Είναι το 16ο αιώνα στιχογραφίες, είχε ψηφιδωτά και τα ψηφιδωτά βέβαια οπωσδήποτε πέσανε και οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης ζωγράφισαν τον θόλο αυτόν που βλέπουμε τώρα, όπως ήταν τα ψηφιδωτά τα οποία κατέπεσαν με τη φθορά του χρόνου και την πάροδο των καιρών. 24 δίδυμοι κίονες από γρανίτη υποβαστάζουν τον θόλο με μία στεφάνη περίπου διαμέτρου 22 μέτρων και 50, με τα θέματα, τα χρώματα και τον νατουραλισμό τους. Τα ψηφιδωτά του 4ου αιώνα, στα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας, είναι 4ου αιώνα στα ψηφιδωτά. Ο Χριστός συνήθως στα ψηφιδωτά αυτά είναι αγένιος με τους προφήτες, και καθώς υπάρχει και η εικόνα του στη Μονή Λατόμου στη Θεσσαλονίκη, του Οσίου Δαβίδ το μοναστήρι, και ο Χριστός δεν έχει γένεια όπως τον βλέπουμε εδώ στο μαυσολείο της Αγίας Κωνσταντίας στην Ρώμη. Γύρω στο 350 έχουν γίνει τα ψηφιδωτά αυτά, είναι τα παλαιότερα που υπάρχουν στον κόσμο παλαιοχριστιανικής εποχής. Οπωσδήποτε με τους αιώνες έχουν δεχθεί διάφορες επεμβάσεις. Όλος ο διάδρομος γύρω από το στρογγυλό κτίσμα έχει φυτικά θέματα, ψηφιδωτά, και πάλι βλέπουμε εδώ πέρα τον Θεό, ο οποίος παραδίδει στον Μωυσή τις 10 εντολές, φυτικός διάκοσμος, όμορφο ψηφιδωτό. Έχει δύο μικρές αψίδες, το μαυσολείο της Αγίας Κωνσταντίας και της Ελένης, η κόρης του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που ήταν και οι σαρκοφάγοι τους μέσα, και μία σαρκοφάγος έχει μεταφερθεί στο Βατικανό το 18ο αιώνα. Βλέπουμε το πρόσωπο του Χριστού, 4ος αιώνας, τα ψηφιδωτά, τα από τα παλαιότερα που υπάρχουν, και όπως βλέπουμε όλος ο διάδρομος, ο δακτύλιος, ο εσωτερικός, γύρω από τα ζεύγη των 24 κυώνων, περιβρέχεται και περιτρέχει. Η οικογένεια του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι ως εξής: ο πατέρας του είναι ο Κωνσταντίος ο Χλωρός, ο οποίος παντρεύτηκε την Ελένη, την Αγία Ελένη, πρώτη σύζυγος, και έκανε ένα παιδί, τον Κωνσταντίνο, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Και είχε ο πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχε πάρει και μια δεύτερη σύζυγο, την Θεοδώρα, και εξ αυτής έκανε 6 παιδιά. Τώρα, ο Μέγας Κωνσταντίνος παντρεύτηκε πρώτη γυναίκα την Μινερβίνα, το βιβλίο λέει ότι ήταν Παλακίδα, και έκανε ένα παιδί τον Κρίσπο γύρω στο 303 μετά Χριστό. Μετά πήρε μια δεύτερη γυναίκα ο Μέγας Κωνσταντίνος, άγνωστη ερωμένη, και έκανε ένα παιδί τον Κωνσταντίνο τον δεύτερο. Μετά ο Μέγας Κωνσταντίνος παντρεύτηκε τρίτη φορά τη Φαύστα, γνωστή σύζυγος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οποία έκανε 4 παιδιά. Έκανε 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Το πρώτο παιδί της Φαύσας και το Μεγάλο Κωνσταντίνο είναι ο Κωνσταντίος. Το δεύτερο παιδί είναι ο Κώνστας, 320-350. Το τρίτο παιδί είναι κορίτσι η Ελένη, η οποία ήταν και σύζυγος του Ιουλιανού, το 355. Και τέταρτο παιδί είναι η Κωνσταντίνα, η Κωνσταντσα, εξού και το μαυσολείο, η οποία έκανε και αυτή 2 γάμους, παντρεύτηκε τον Ανιβαλιανό, και σε ένα δεύτερο γάμο τον Γάλλο. Ο Γάλλος ο σύζυγος ήταν, λέγουν τα ιστορικοί, ένας βίος σύζυγος.
Συνεχίζουμε και βλέπουμε τα όμορφα ψηφιδωτά, τα οποία μπορεί να είναι και λίγο νεότερα αυτά στις δύο αψίδες, πάντως όχι περισσότερο του 5ου αιώνα. Είναι ο Θεός ο οποίος παραδίδει στο Μωυσή τους νόμους. Και σε αυτές τις δύο θέσεις υπήρχαν οι μεγάλοι σαρκοφάγοι από πορφυρίτη, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο Βατικανό. Και πάλι βλέπουμε τον Χριστό Αγένιο, 5ος αιώνας. Έχουν δεχτεί οπωσδήποτε επεμβάσεις στα ψηφιδωτά στους αιώνες και πιθανόν είναι η μεταμόρφωση, καθώς είναι ο Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας και ολόκληρο το μαυσολείο της Αγίας Κωνσταντίας. Είναι βόρειο-ανατολικά της Ρώμης, είναι σήμερα εκκλησία, είναι μουσείο ολόκληρο. 24 ζεύγη κυώνων από γρανίτη υποβαστάζουν τον μεγάλο και ωραίο θόλο του μαυσολείου της Αγίας Κωνσταντίας, καθώς δίπλα είναι και η βασιλική της Αγίας Αγνής, της Μάρτυρος, η οποία μαρτύρησε στο σημείο αυτό και αργότερα στο θρίαμβο του Ρουστινιού έγινε η βασιλική της Αγίας Αγνής επάνω σε μία κατακόμη, καθώς βλέπουμε ολόκληρο και πάλι το μαυσολείο με τις όμορφες πορφυρές κολόνες και τα κυονόγρανα τα κορινθιακά στο μαυσολείο της Αγίας Κωνσταντίας. Είναι ευχής ότι έχει σωθεί και μπορεί κάποιος να το δει για να δει πως ήταν και τα πολύ αρχαία βαπτιστήρια και η τέχνη στην παλαιοχριστιανική εποχή, καθώς η Ρώμη έχει διασώσει όλα τα αρχαία. Ο Τρούλος, ο οποίος είχε και αυτός ψηφιδωτά, αλλά έπεσαν με την πάροδο και τη φθορά του χρόνου και αντικαταστάθηκαν από νοπογραφίες των καλλιτεχνών της Συναγέννησης. Και πάλι βλέπουμε τον εσωτερικό διάδρομο με διάφορες στιγμές της ζωής της Ρώμης. Αυτά είναι γνήσια ψηφιδωτά 4ου αιώνα, γύρω στο 350 περίπου μετά Χριστό, όπως είχε διαμορφωθεί η τέχνη του ψηφιδωτού στην Ρώμη. Το εξωτερικό τμήμα, αυτή είναι η περίφημη σαρκοφάγος από πορφυρίτη μάρμαρο, η οποία ήταν μέσα στο μαυσολείο και είχε αποτεθεί το σώμα της Αγίας Κωνσταντίας και το 18ο αιώνα μεταφέρθηκε στο Βατικανό και σήμερα υπάρχει ένα αντίγραφο στη θέση που υπήρχε η πορφυρίτη σαρκοφάγος του στην Ρώμη. Το εξωτερικό τμήμα του μαυσολείου της Αγίας Κωνσταντίας, η εξωτερική όψη της εκκλησίας, Σάντα Κωνσταντζα οδηγεί και εδώ βλέπουμε και τον πύργο, είναι μοναστήρι σήμερα και υπάρχει και ο πύργος του μοναστηριού και το καμπαναριό όπως λειτουργούν σήμερα στο μαυσολείο.